Καταφέραμε να δημιουργήσουμε στην Επίδαυρο, που αποτελεί κοιτίδα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και ένα γενναιόδωρο φυσικό χώρο, μια εμπειρία συνύπαρξης νέων καλλιτεχνών σε έναν ανοιχτό χώρο μοναδικής ενέργειας. Σε συνέχεια της περσινής μας προσπάθειας, που είχε ως θέμα την έλευση του ξένου, φέτος θα ερευνήσουμε ζητήματα που συνδέονται με τη θεματική πολιτεία και πολίτης, τόσο μέσα από το ρόλο που παίζει ο χορός στην αρχαία τραγωδία και κωμωδία, όσο και ο ηθοποιός ερμηνευτής, χαρακτηριστικό παράδειγμα του πρώτου επισκηνής ενεργού πολίτη. Ο σκοπός είναι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε έναν νέο καλλιτέχνη, έναν ακόμα φοιτητή στις δραματικές σπουδές ή έναν νέο απόφυτο, έναν νέο τελειόφυτο, έναν που έχει αρχίσει το επάγγελμα, να αποκτήσει τέτοιες δεξιότητες ώστε να μπορεί μέσα στα αιτήματα που έχει η σύγχρονη σκηνοθεσία να αντιλαμβάνεται κάθε φορά ποιο είναι το ζητούμενο, ώστε να μπορούμε να μιλάμε για μια ολοκληρωμένη και σύγχρονη προσέγγιση του τρόπου που προσλαμβάνεται και που προτείνεται το αρχαίο δράμα. Δηλαδή, ό,τι και να κάνουμε σήμερα στη σκηνή, όπως και να προτείνουμε αισθητικά ή ιδεολογικά να παραστεί το αρχαίο δράμα, αυτό που στο βάθος έχει μία βαθύτερη αποτίμηση είναι αν καταλαβαίνουμε γιατί γράφτηκαν αυτά τα έργα. Αν καταλαβαίνουμε σε τι απευθυνόντουσαν τότε και αν αυτό στο οποίο απευθυνόντουσαν έχει καμιά απεύθυνση σήμερα. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ποια είναι η καινούργια εμπειρία που μπορεί να έχει μια ομάδα νέων καλλιτεχνών, αλλά και ομάδες καλλιτεχνών έμπειρων δημιουργών θεάτρου ή χορού ή μεικτής φόρμας θεαμάτων, όταν πάνε εκεί που είναι η ελληνική γη, ο ελληνικός ουρανός, ο κύριος Θεοδωρόπουλος θέλει πολύ λυρικά πάντα αυτό το κομμάτι, αυτό το σημείο στην παγκόσμια γη που καταλαβαίνει κάποιος να φτάσει εκεί ότι ριζώνει το αρχαίο δράμα δίπλα στις πέτρες, δίπλα στα τζιτζίκια, δίπλα στους 35 με 40 βαθμούς Κελσίου, που το βράδυ αναπνέει έτσι αυτός ο χώρος, φέροντας αυτή την νοσταλγική περίπου διάθεση για να ταινίσουμε μέσα από το παρελθόν ένα μέλλον. Θα ήθελα να συγχαρώ και τις δύο πλευρές, και την πλευρά του φεστιβάλ και το Μπρίτανη μας, ο οποίος όντως από τις πρώτες μέρες το πήρε πολύ θερμά το θέμα της συνεργασίας. Θα ήθελα να συγχαρώ στην πραγματικότητα για μια τέτοια πρωτοβουλία. Ελπίζω να μην είναι προσωποπαγής, κύριε Θεοδωρόπουλε, να μακροημερεύσει ενώ στο μέλλον. Διότι στην Ελλάδα δυστυχώς έχουμε συνηθίσει όλα αυτά να τελειώνουν με τα πρόσωπα μαζί. Και εύχομαι να αποφέρει καρπούς. Καρπούς, καλλιτεχνικούς, νορματικούς, να βοηθήσει τα παιδιά μας και όλους τους συμμετέχοντες. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που φέτος έχει μπει γερά το τμήμα μας στην υποστήριξη αυτής της προσπάθειας και ιδιαίτερα στο κομμάτι αυτό που αναφέρθηκε προηγουμένως ο Πρίτανης, της πιστοποίησης, της ακαδημικής πιστοποίησης, ώστε να μπορεί να αξιολογείται και να βελτιώνεται κάθε χρόνο η δομή του, αλλά και τα αποτελέσματα, οι προσδοκίες αυτών που συμμετέχουν και αυτών που διδάσκουν. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Τσιάρα. Να πω για όσους ίσως δεν είναι τόσο οικία αυτή η ορολογία, ότι οι διδακτικές μονάδες είναι η αναγνώριση πόσο έχει δουλέψει κάποιος ή κάποια που συμμετέχει σε αυτή τη δράση και την οποία κουβαλάει ως πρίκα, έτσι, και την χρησιμοποιεί όπου αυτή του ζητηθεί ή τη ζητηθεί. Λοιπόν, χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι εδώ μαζί σας. Εγώ ήρθα εδώ για να εκφράσω την ομόφωνη επιθυμία και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για συμπαράσταση, βοήθεια, συμμετοχή στο θεσμό του Λυκείου Επιδαύρου με όλες μας τις δυνάμεις. Στο πλαίσιο της σύμπραξης του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου θα λειτουργήσει το νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών με τίτλο «Θέατρο και Κοινωνία, Θεωρία, Σκηνική Πράξη και Διδακτική».
Θα σας μιλήσω εγώ για τις παράλληλες δράσεις που συνδιοργανώνουμε. Έχουν ως αφετηρία την ανάγκη που εκφράστηκε σε εμάς πάρα πολλές φορές από τότε που φτάσαμε στην περιοχή της Αργολίδας, ότι οι κάτοικοι έχουν αποξενωθεί λιγάκι και υπάρχει μια πιο ψυχρή επαγγελματική σχέση πια. Αυτή λοιπόν την οπτική θέλαμε να την επαναδιαπραγματευτούμε και γι' αυτό σχεδιάσαμε αυτό το πρόγραμμα που λέγεται «Εκπαιδεύοντας το κοινό στο αρχαίο δράμα», χωρίς να θεωρούμε ότι εμείς ξέρουμε κάτι, εμείς απλά παραπάνω από τους θεατές ή από τους κατοίκους, εμείς θέλαμε μόνο να δημιουργήσουμε το πεδίο διαλόγου.